Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέρω από την αρχή ότι αν δεν πούμε σοβαρά στο παιχνίδι δεν θα έπαιρνα ελευθερούς βαθμούς. Ευτυχώς καταφέραμε να σκοράμε έναν γκολ στο 38 λεπτό όπως θυμάμαι. Με την επίτευξη του δεύτερου τέρματος τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Πήραμε σχετικά μια εύκολη νίκη. Αλλά εντάξει, φέτος το πρόθυμα δεν πει σοβαρός από την αρχή και διεκδικείς στους τρεις βαθμούς δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Μεγάλες ομάδες χάνουν πόντους από μικρές. Πρέπει από την αρχή να παίρνουμε σοβαρά στο παιχνίδι να παίρνουμε στους τρεις βαθμούς. Εντάξει, τώρα βλέπουμε τη συνέχεια. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με δυνατό αντίπαλο την Ομόνοια. Είμαστε προσγειωμένοι. Έχουμε μια εβδομάδα διακοπή τώρα να ξεκουραστούμε και να προπονηθούμε κατάλληλα για το επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια. Σα ευχαριστώ για την γεμάτο παιχνίδι και αναγνώριση του κόσμου. Τι σημαίνει για εσένα αυτό που μας. Το πρώτο 90 λεπτό. Στις προπονήσεις δουλεύουμε, δίνουμε το 100% να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις ευκαιρίες. Σήμερα που με πιστεύτηκε για 90 λεπτά, νομίζω εντάξει, πήγα αρκετά καλά. Αλλά δεν σταματούμε, συνεχίζουμε, προπονούμαστε και δίνουμε πάντα το καλύτερο μέσα σε αυτό. Η ομάδα από τις μέρες που προηγήθηκαν είναι αλήθεια ότι είχε δεχθεί έντονη κριτική για τις εμφανίσεις κυρίως στο πρωτάθλημα. Σήμερα νομίζω έδωσε μια απάντηση. Τι έχετε εσείς υποδοσφαιριστές να πείτε γι' αυτό. Για μας δεν υπάρχουν διαφορετικά παιχνίδια και στην Ευρώπη και στην Κύπρο δίνουμε το καλύτερο μας γι' αυτό. Εντάξει, προηγούμενα παιχνίδια δεν ήμασταν τόσο καλοί, αλλά δεν προσπαθήσαμε να μην δώσουμε το 100%. Προσπαθούμε. Σιγά σιγά γινόμαστε ακόμα καλύτερη ομάδα και βλέπουμε τα επόμενα παιχνίδια. Ποιο ήταν το κλειδί στο σημερινό παιχνίδι για να έρθει αυτή η μεγάλη νίκη? Πιστεύω αυτές τις ομάδες αν καταφέρεις και σκοράρεις ένα-δυο γκολ γίνονται πιο εύκολα πράγματα. Αν μείνεις όμως μέχρι το τέλος και δεν σκοράρεις και δεν παίρνεις ένα καλό αποτέλεσμα, δυσκολεύονται τα πράγματα. Η αντίπαλη ομάδα ζητάει για αυτοί βαθμούς σε μια δύσκολη πράξη όπως είπα και πριν. Και όλοι γυρεύουν. Ένα μήνυμα σου προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, ο κόσμος ήταν και θα είναι πάντα δίπλα μας. Να συνεχίζουν αυτό που κάνουν, να μας υποστηρίζουν. Εμείς θα δίνουμε το 100%. Όσον αφορά το πανό που σημαίνει ότι είναι καλή, παίξτε για μας και για τα λεφτά. Εντάξει, πιστεύω κανείς μες στην ομάδα δεν παίζει για τα λεφτά. Παίζουμε πάνω απ' όλα για την ομάδα. Πάντα για μας είναι η ομάδα πάνω απ' όλα. Τα λεφτά δεν παίζουν τόσο ρόλο όσο νομίζω. Οι νεαροί Κύπροι, εσύ δύο Μακρύς, είχατε σπουδαία εμφάνιση σήμερα, εντάξει ο Μακρύς το λίγο που παίξει είναι ένα λεπτό γκολ, αλλά εστήκατε στο τέλος. Είναι γι' αυτό ένα μήνυμα από εσάς. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Κύπρο, υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, Κύπροι. Εντάξει, εμείς δουλεύουμε όπως είπα, δίνουμε 100% στην προπόνηση. Όταν θα μας δοθεί ευκαιρία όπως σήμερα, αποδεικνύουμε ότι υπάρχουμε και εμείς, είμαστε και εμείς εδώ και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις.